Τεράστια τιμή που αισθάνομαι βρισκόμενος σε αυτό το βήμα, ευρισκόμενος εδώ μετά την ψήφο του ελληνικού λαού στο ΣΥΡΙΖΑ και τη μεσολάβηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος με επέλεξε επίσης υψίστη τιμή για αυτή τη θέση. Πριν μπω στην ουσία της ομιλίας, θέλω να σας μεταφέρω μια είδηση. Ήδη κυκλοφορεί στις εφημερίδες παντού μια δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος απευθύνει στην κυρία Μέρκελ πρόσκληση, έκκληση, να εκφράσει τη θέση της για το τι νομίζει πως πρέπει να κάνει για να, η Ελλάδα για να μπει ξανά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζοντας το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική λέει σχεδόν το ίδιο που λέμε κι εμείς. Κυρία Μέρκελ, παρακαλούμε πέστε μας που εμείς κάνουμε λάθος για να μπούμε στην επί της ουσίας συζήτηση και να μην μένουμε μόνο στην προτροπή «ακολουθήστε τους κανόνες». Τελεία. Νομίζω ότι η είδηση είναι σημαντική και βοηθάει τη συζήτηση παραπέρα. Συνεχίζω λέγοντας ότι η τιμή που εξέφρασα προηγουμένως ότι αισθάνομαι είναι συνδεδεμένη με μια μορφή δέους. Δέους απέναντι στο μέγεθος μιας ευθύνης. Αλλά αυτό το δέος δεν είναι συναρτημένο με φόβο. Είναι συναρτημένο με αισιοδοξία, γιατί η ανιδιοτελής προσφορά από πολλούς ανθρώπους, ανιδιοτελής προσφορά τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, είναι τόσο πολύ μεγάλη που μας δίνει τη βεβαιότητα ότι απέναντι σε αυτή την ευθύνη θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Συνήθως αυτές τις στιγμές η συζήτηση είναι τι παραλάβαμε. Υπάρχουν κλισέ. Παραλάβαμε χάος, παραλάβαμε καμένη γη, παραλάβαμε διάφορα βαριά και τρομερά, τα οποία όταν λέγονται με αυτόν τον τρόπο συνήθως είναι αποφυγή της ευθύνης να αντιμετωπιστούν αυτά καθεαυτά τα προβλήματα που πραγματικά βρέθηκαν και ένα είδος αναβολής ώστε σιγά σιγά τα πράγματα να γυρίζουν, να γίνονται όπως ήταν πριν. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτήν την τακτική. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι παραλάβαμε προβλήματα καταρχήν. Παραλάβαμε συγκεκριμένα και πολλά προβλήματα. Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Εκκρεμότητες που σέρνονται για χρόνια και έπρεπε να είχαν λυθεί 2 χρόνια πριν. Καλούμαστε να λύσουμε αυτές παράλληλα με αυτά που έχουμε να κάνουμε. Παραλάβαμε εστίες, αρχίζουμε να τις εντοπίζουμε, εκεί όπου σέρνονται τα ρουσφέτια και προετοιμάζονται οι μηχανισμοί για να γίνουν τα καινούργια. Παραλάβαμε ό,τι θέλετε σε σχέση όλων των επιπέδων τα σκάνδαλα, τα οποία όμως ακόμα είμαστε στη διαδικασία της διερεύνησης και θέλω να δηλώσω εδώ ότι δεν θα υπάρχουν διαρροές ως προς σκάνδαλα. Δεν θα υπάρχουν υπόνοιες που να σέρνονται στον αέρα. Κάθε πράγμα που βρίσκουμε και εντοπίζουμε θα έρχεται εδώ ή στην κατάλληλη δικαστική αρχή μαζί με τη διαδικασία της εκτέλεσης της εντολής, μαζί με τη διαδικασία διαλεύκανσης του εν λόγω προβλήματος. Με άλλα λόγια, και οι δημοσιογράφοι ας μην ψάχνουν για διαρροές, ας κάνουν ερευνητικό ρεπορτάζ να βοηθήσουν και εμάς. Αλλά δεν παραλάβαμε μόνο προβλήματα αυτών των κατηγοριών, παραλάβαμε και ανθρώπους. Παραλάβαμε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εκφράσανε ρητά και άρρητα, όσο μπορέσαμε να δούμε αυτές τις λίγες μέρες, τη διάθεσή τους να δουλέψουν, τη διάθεσή τους να δημιουργήσουν, τη διάθεσή τους να μπουν σε μια νέα προσπάθεια για ολόκληρη τη χώρα. Υπαλλήλους κάποιους σε ασφυξία, κάποιους στο ψυγείο, αλλά παρόλα αυτά έτοιμος να βοηθήσουν. Παραλάβαμε και άλλα πράγματα. Παραλάβαμε αιτήματα, είτε συλλογικά που βιάστηκαν να εκφραστούν, είτε και ατομικά. Αιτήματα που εκφράζουν πόνο, οδύνη, την αίσθηση της αδικίας, ότι κάτι δεν λύνεται και επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι θεσμοί, τα αιτήματα αυτά απευθύνονται απευθείας στον Υπουργό ή τους αρμόδιους της πολιτικής ηγεσίας.
Δυστυχώς τέτοια αιτήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο προσωπικό επίπεδο. Τέτοια αιτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από θεσμούς, διαδικασίες και κανόνες που θα πρέπει να αρχίσουμε να επιβάλλουμε και να θεσπίζουμε καθώς προχωράμε στα πράγματα και στην επίλυση των προβλημάτων. Τέλος, παραλάβαμε και κάτι άλλο. Παραλάβαμε ασαφείς αλλά ρητές, ή μάλλον ρητές αλλά ασαφείς, πάρτε όπως θέλετε την αντίστοιξη, προσπάθειες διαμεσολάβησης. Δηλαδή προσπάθειες να εγκατασταθούν με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δίκτυα ρουσφετιών, δίκτυα αντιπαροχής πληροφοριών, ξέρω εγώ, βοηθημάτων και ούτω καθεξής, τα οποία θα έπρεπε και εμείς να πούμε «Αχ, τι καλά, ελάτε να τα κάνουμε όλα μαζί». Σε αυτό η απάντηση την έδωσε κάποιος γνωστός, ο οποίος προσεγγίστηκε επειδή γνώριζε τον καινούριο υπουργό. Η απάντηση που έδωσε νομίζω είναι αφοπλιστική και μπορεί να ισχύσει γενικώς σε ό,τι αφορά αυτή την κυβέρνηση. Η απάντηση ήταν η εξής. Όταν γίνουμε ΠΑΣΟΚ, θα σας ενημερώσουμε. Πρακτικά, αυτά σημαίνει ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όλες οι ηγεσίες όλων των Υπουργείων θα στηρίξουν κατ' εξοχήν αποκλειστικά στους υπάρχοντες υπαλλήλους. Σύμβουλοι στρατιές συμβούλων θα συμβουλεύουν εκεί που χρειάζεται την αντίστοιχη πολιτική ηγεσία, αλλά δεν θα παίξουν κατά κανέναν τρόπο το ρόλο του καθοδηγητή, αυτού που δίνει τις εντολές ώστε οι υπάλληλοι να υπακούν. Από εκεί και πέρα θα στηριχθούμε στους υπαλλήλους με πλήρη πολιτική ανεξιθρησκεία και ζητώντας τους και δημιουργώντας την ατμόσφαιρα ώστε να αισθάνονται χαρά και δημιουργικότητα όταν είναι στο Υπουργείο και δουλεύουν στη δουλειά τους. Βεβαίως, οτιδήποτε που έχει σχέση με ανεντιμότητα, διαφθορά, ρουσφέτη κτλ. Θα πατάσετε συστηματικά και την κατάλληλη στιγμή κάθε φορά. Ανέλαβα, με συγχωρείτε το πρώτο πρόσωπο, δεν το συνηθίζω σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά η περίσταση το επιβάλλει. Ανέλαβα λοιπόν ένα Υπουργείο με πάρα πολλά αντικείμενα. Ένα Υπουργείο του οποίου η συγχώνευση σε αυτά τα αντικείμενα αποτελεί ένα πρώτο βήμα της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Και άρα θα αφιερώσω την ομιλία μου κατά κύριο λόγο στο τι σημαίνει για μας αυτή η συγχώνευση. Απαριθμό. Αθλητισμός, πολιτισμός, παιδεία, εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, επιστημονική έρευνα, θρησκεύματα. Και ας αρχίσω από το ταπεινότερο, τον αθλητισμό. Να δούμε τον αθλητισμό ως άθληση. Να το συνδέσουμε με το ανθρώπινο σώμα. Με την ανάγκη το ανθρώπινο σώμα να είναι υγιές, γιατί μόνο έτσι, κατά το αρχαίο ρητό, και ο νους μπορεί να είναι υγιής. Να συνδέσουμε τον αθλητισμό με τις παραδόσεις μας, να το συνδέσουμε με την αρχαία κληρονομιά, αν θέλετε, τα γυμναστήρια που στην πορεία του, της ετυμολογίας γίναν και γυμνάσια, γιατί ακριβώς τα γυμνάσια είναι γύμνασμα νου και σώματος μαζί. Να το συνδέσουμε με νεότερες ιδέες, όχι μόνο αρχαίες, στην νεωτερικότητα. Ο Σπινόζα, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι νους και σώμα είναι ένα. Απ' τη μία σκοπιά το ανθρώπινο βλέπετε ως νους, απ' την άλλη σκοπιά το ανθρώπινο σώμα βλέπετε, το ανθρώπινο όν βλέπετε ως σώμα. Και άρα να δέσουμε τον αθλητισμό όχι απλώς με τους αγώνες, όχι απλώς με την αγωνιστική διαδικασία των ρεκόρ, αλλά με την ίδια την άθληση, την ευεξία της άθλησης και την συνάρτηση αυτής της ευεξίας με την ευεξία του νου. Ο κύριος Κοντονής θα αναπτύξει λεπτομερέστερα το πρόγραμμά μας για τον αθλητισμό. Απλώς να πω ότι όλα αυτά δεν υπονοούν ότι είμαστε ενάντια στον πρωταθλητισμό.
Είμαστε ενάντια στο ντόπινγκ, ενάντια σε όλα αυτά τα κακά της υπερεπαγγελματοποίησης, αν όχι της απλής επαγγελματοποίησης του αθλητισμού, και από εκεί και πέρα σε ό,τι εκεί βρίσκουμε κακά, και υπάρχουν πάρα πολλά, ο κύριος Κοντονής θα σας εξηγήσει πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Τα σώματα εντάσσονται σε κοινωνίες, οι κοινωνίες φέρουν πολιτισμός. Σώμα και πολιτισμός με αυτή την έννοια, αθλητισμός και πολιτισμός αν θέλετε, άθληση και πολιτισμός πάνε μαζί. Πολιτισμός είναι μια πολύ σύνθετη έννοια, αφορά ήθη, συνήθειες, ήθη και συνήθειες που πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρόνο, αυτά που συνήθως λέμε τα καλά της ελληνικής ιστορίας, φιλοξενία, γενεοδορία, κέρασμα, ο φτωχός που δεν έχει προτιμά να σε κεράσει παρά να εξοικονομήσει για να γυρίσει τα λεφτά στο σπίτι και άλλα πολλά, κέφι, καφενείο, κουβέντα, πολιτικοποίηση κτλ. Μία μορφή πολιτισμού είναι αυτή. Συναρτημένη με αυτόν τον πολιτισμό είναι και ο λεγόμενος πολιτισμός με πιο έτσι, συγκεκριμένη έννοια, η πολιτιστική παραγωγή, τα πολιτιστικά επιτεύγματα. Ας πούμε, η Ελλάδα έχει διάφορες ιδιαιτερότητες από αυτό. Πάρα πολλοί γράφουν ποίηση, ποσοστιαία ίσως περισσότερη από άλλες χώρες. Η Ελλάδα έχει παράδοση στη μουσική. Έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι θέατρο πολιτιστικής δημιουργίας Ιωνία αυθόρμητης ή και επαγγελματικής, η οποία κάτι μοιάζει να φαίνει, να δείχνει προς πολιτιστική άνοιξη. Όλα αυτά καταλήγουν και έχουν καταλήξει σε νομπελίστες ποιητές. Όλα αυτά μαζί έχουν καταλήξει στο έργο ενός συνθέτη, πώς αλλιώς να το πω, του Μίκη Θεοδωράκη, του που η μουσική συνδεδεμένη με την ελληνική ποίηση, συνδεδεμένη με όλη την ιστορία αυτού του τόπου και της τύχης της αριστεράς, έχει φτάσει να είναι οικουμενικός, ποιητικός και μουσικός λόγος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτά τα πράγματα είναι και αυτά εντός, κατά μία έννοια, της αρμοδιότητας του Υπουργείου. Εντός της αρμοδιότητας του Υπουργείου δεν σημαίνει βέβαια ότι θα προτιμήσουμε τον Α ή τον Β συνθέτη, το Α ή το Β ρεύμα καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά ότι απλώς θα βάλουμε τις βάσεις στο μέτρο που μπορούμε, ώστε αυτή η πολιτιστική άνθηση που ήδη ανθίζει να γίνει πραγματική πολιτιστική αναγέννηση και με αυτή την έννοια πυλώνας για την ολοκληρωτική αναπαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μετά τον πολιτισμό είναι η παιδεία. Πολιτισμός και παιδεία προφανώς είναι άρρηκτα δεμένα. Η παιδεία είναι αυτή που επιτρέπει την παραγωγή πολιτισμού και η παιδεία ταυτόχρονα είναι αυτή που επιτρέπει τη δυνατότητα απόλαυσης με τα λόγου γνώσεως των πολιτιστικών επιτευγμάτων. Η παιδεία οργανώνεται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Εκπαιδευτικό σύστημα που στη χώρα μας είναι ο μεγάλος ασθενής τουλάχιστον για 40 χρόνια, για να μην πάω πολύ πιο πίσω από τότε που σπούδαζα εγώ. Όλοι αναγνωρίζουν την εκπαίδευση ως το μεγάλο ασθενή. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πάντα εμβαλωματικά, πάντα με ορίζοντα τετραετία στην καλύτερη περίπτωση, διότι κάθε νέα κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει την προηγούμενη, όσα έκανε η προηγούμενη, προκειμένου να βάλει και αυτή το στίγμα της στο μεγάλο υποτίθεται συμβολικό πράγμα που λέγεται αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι μπορούμε να εντοπίσουμε το λόγο σε δύο σημεία που είναι συνδεδεμένα με την όλη ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού. Τόσο η παιδεία όσο και ο πολιτισμός έχουν γίνει εργαλεία. Δεν είναι αυτοσκοπή, είναι εργαλεία. Σπουδάζουμε για το χαρτί. Το χαρτί είναι αυτό που μετράει και όχι το περιεχόμενο των σπουδών. Όλη η πορεία της εκπαίδευσης, τουλάχιστον μέχρι το πανεπιστήμιο, αν όχι και μετά, είναι πορεία προς κάποιο χαρτί. Έχεις πτυχίο, έχεις δίπλωμα, έχεις μεταδιδακτορικό. Χωρίς να ρωτάει κανείς το περιεχόμενο, τους όρους απόκτησης και ούτω καθεξής. Άρα η παιδεία ως εργαλείο για το πτυχίο, γιατί αυτό υποτίθεται πως μετράει στην αγορά εργασίας. Και αντίστοιχα ο πολιτισμός.
Ενώ προφανώς ο πολιτισμός συνδέεται με τον τουρισμό, είναι από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, η ιστορία της και τα πολιτιστικά της μνημεία, συνήθως η κουβέντα περί του πολιτισμού έχει ως επωδό ότι θέλουμε το πολιτιστικό προϊόν διότι θα φέρει τουρίστες, διότι θα φέρει χρήμα. Δεν πάει έτσι, αγαπητές συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι ότι ο πολιτισμός θα φέρει χρήμα, είναι επειδή καλλιεργούμε τον πολιτισμό, ως εκ τούτου και ως εκ περισσού και ως μπόνους, αν θέλετε, θα έρθει και το χρήμα. Σήμερα η κατάσταση στην εκπαίδευση είναι τραγική. Εκτός των παγίων αυτών προβλημάτων της, έχει λεχθεί από όλες τις μεριές ότι είναι να εξελίξει μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Παιδιά πεινάνε, γονείς αυτοκτονούν, τα σχολεία δεν έχουν θέρμανση, οι δάσκαλοι λείπουν και άρα οποιαδήποτε νέα πολιτική για την παιδεία, για την εκπαίδευση, δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από την αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής και μαζί με αυτή, με τη διάλυση που έχει παράλληλα επέλθει λόγω των γνωστών διαδικασιών απόλυσης και διαθεσιμότητας, με συγχωρείτε, απόλυσης και διαθεσιμότητας που έχει επίσης επιβάλει στα σχολεία τη διάλυση. Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα έχουμε και θα έχουμε μία μέθοδο. Πρώτον, αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής. Τελεία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το σχολείο, δεν πειράζουμε τον τρέχοντα ακαδημαϊκό χρόνο, γιατί δεν θέλουμε να επισορεύσουμε προβλήματα σε μία ήδη διαλυμένη κατάσταση. Και τρίτο στάδιο, αμέσως μετά, σχεδιασμός προγραμματισμένος σε διάλογο δημόσιο για την ρύθμιση σε μακροχρόνια βάση όλων των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, πέρα από τα άμεσα που έχουν σχέση με την ζωή στο σχολείο σε επίπεδο πείνας, θέρμανσης κτλ., οι σχολικοί φύλακες επιστρέφουν στη δουλειά τους, σε μια δουλειά καινούρια, διότι θέλουμε στη καινούρια τους δουλειά να συμβάλλουν στην συγκρότηση του σχολείου σε πολιτιστικού κέντρου στη γειτονιά με τη δική τους βοήθεια και με τα νέα καθήκοντα που αυτές ο νέος ρόλος θα τους επιδώσει. Δηλώνουμε καμία αλλαγή στην τρίτη ηλικίου φέτος σε ό,τι αφορά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Καταργούμε την τράπεζα θεμάτων. Γιατί δεν ξέρω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αν ξέρετε τι είναι η Τράπεζα Θεμάτων. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένα αποθετήριο ερωτήσεων, τις οποίες ερωτήσεις τα παιδιά ξέρουν εκ των προτέρων. Άρα όλη η δουλειά των παιδιών, μαζί με τα παράλληλα φροντιστήρια, είναι να μάθουν απ' έξω τις 3-4.000 ερωτήσεις αναζήτημα, ώστε να είναι έτοιμοι τις εξετάσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την Τράπεζα Θεμάτων. Επιπλέον, η Τράπεζα Θεμάτων δεν έγινε για να βοηθήσει την εκπαίδευση, όπως αρχίζουμε να βλέπουμε στο Υπουργείο. Είναι έργο που έγινε όχι για τη χρησιμότητά του, αλλά για να πληρωθεί. Είναι από αυτά τα περίεργα έργα που δεν γίνονται επειδή χρειάζονται, αλλά γίνονται επειδή κάποιοι θέλουν να πληρωθούν ή να πληρώσουν για αυτά τα έργα. Η βαθμολογία των προαγωγικών εξετάσεων στις πρώτη και δεύτερη ηλικίου δεν συνυπολογίζεται για ακριβώς τους ίδιους λόγους στην εισαγωγικό βαθμό στα πανεπιστήμια, διότι ακριβώς θέλουμε να αποσυνδέσουμε το λύκειο από το πανεπιστήμιο και όχι να καταστήσουμε το λύκειο στα 3 χρόνια το κακό φροντιστήριο. Γιατί έτσι λειτουργεί το Λύκειο αυτή τη στιγμή. Λειτουργεί ως το κακό φροντιστήριο, διότι είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα και να μπει στη διαδικασία εκγύμνασης για τις αγωγές εξετάσεις. Άρα για τα παιδιά είναι κακό φροντιστήριο, το αφήνουν για να παρακολουθούν το φροντιστήριο. Κρατάμε το βαθμό προαγωγής όπως ήταν λίγους μήνες πριν, λίγο καιρό πριν, στο μέσο όρο 9,5, χωρίς να μπλέκουμε περισσότερα τα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά τους διδάσκοντες, αποσύρουμε το βραχνά της ψευδοαξιολόγησης.
που επίσης δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι αυτό, είναι μια διαδικασία που δεν αξιολογεί για να βοηθήσει, δεν αξιολογεί για να ενισχύσει τις διδακτικές σχέσεις στο σχολείο, αξιολογεί για να τιμωρήσει. Πρέπει 15% του εκπαιδευτικού προσωπικού να είναι υποχρεωτικά κάτω από τη βάση για να έχει νόημα αξιολόγηση. Τέτοιου τύπου αξιολόγηση προφανώς καταργείται και στη θέση της μπαίνει μια πραγματική συζήτηση για το τι σημαίνει αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, αποτίμηση της λειτουργίας του σχολείου σε σχέση μαθητές, γονείς και γονείς παιδιά, ώστε πραγματικά να αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν. Πειραματικά και πρότυπα. Οι εξετάσεις είναι παράλογες. Γιατί πειραματικό σχολείο σημαίνει όχι σχολείο αριστείας, που αριστεία υπό κάποιους όρους είναι ρετσινιά. Διότι αν γίνεις άριστος με απλώς μία διαδικασία, φέρεις το βάρος της αριστείας σου, πρέπει να αποδεικνύεις διαρκώς την αριστεία σου εσαΐ, ενώ αποτύχεις στον διαγωνισμό αριστείας, τότε φέρεις το στίγμα αυτής της αποτυχίας εσαΐ. Δεν υπάρχει η έννοια αριστείας και δει σε αυτές τις ηλικίες. Είναι τραγικό. Αλλά ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να αναστατώσουμε τη χρονιά, κρατάμε δυστυχώς τις εξετάσεις και αυτή τη χρονιά, μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος, διότι κάποια παιδιά έχουν μπει στη διαδικασία αυτή, έχουν επενδύσει αυτοί οι γονείς τους ότι θα καταφέρουν να μπουν στα άριστα υποτίθεται σχολεία και δεν θέλουμε να βάλουμε πάγο στην έστω στρεβλή, υπό κάποια έννοια, αυτή η φιλοδοξία. Να πω κάτι για τα πρότυπα, γιατί και αυτά είναι μεγάλη κουβέντα, πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν προφανώς πειραματικά σχολεία για τον εξής λόγο. Τα αιτήματα σε σχέση με την εκπαίδευση, ιδίως στην κατάσταση που ζούμε και ιδίως από τη σκοπιά της αριστεράς, είναι αιτήματα που μοιάζουν αντιφατικά, δεν είναι αντιφατικά, αλλά δεν είναι αιτήματα που μπορούν να λυθούν μια και έξω. Τι εννοώ. Η μία πλευρά είναι το δημοκρατικό σχολείο. Οφείλει το σχολείο να είναι δημοκρατικό, όλα τα παιδιά να παρακολουθούν οικειοθελώς την υποχρεωτική εκπαίδευση και να μην υπάρχει σχολική διαρροή. Η σχολική διαρροή σημαίνει σχολείο ταξικό, σχολείο μη δημοκρατικό. Εκεί είναι ο κόμπος και εκεί πρέπει να επενδύσουμε πολλά. Αλλά στην κοινωνία που ζούμε υπάρχει και το λεγόμενο συμβολικό κεφάλαιο. Κάποια παιδιά είναι πρικισμένα από το σπίτι τους, την οικογένειά τους, τη δική τους υπερπροσπάθεια, με δυνατότητες περισσότερες, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε κάποιες νεαρές ηλικίες, από κάποια άλλα παιδιά. Καλά σχολεία την εποχή μου ήταν τα δημόσια. Μία από τα μεγαλύτερα εθνικά εγκλήματα, αν επιτρέπετε σχετική μεγαλοστομία, είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα καλά σχολεία ήταν τα ιδιωτικά. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτό. Πρέπει να αντιστραφεί αυτή η σχέση. Αλλά για να αντιστραφεί αυτή η σχέση δεν μπορεί να γίνει δια διατάγματος, δια της ισοπαίδωσης, διότι όλοι οι ίδιοι είναι, άρα όλοι θα πάρουν ταυτόχρονα το βραβείο Νόμπελ. ΕΠΑΛ. Προφανώς επιστρέφουν στη δουλειά με τις δέουσες ρυθμίσεις ανάλογα με τις ειδικότητες που θα ανασυγκροτηθούν. Οι καθηγητές που διώχθηκαν κακή κακός υπέρ προφανώς των ιδιωτικών ΙΕΚ που είχαν τις ίδιες αρμοδιότητες. Έτσι είναι η κατάσταση. Υπάρχουν ένα ερώτημα που πλανάται στο διαδίκτυο και φτάνει και σε μένα, περιφερειακοί και νομαρχιακοί διευθυντές εκπαίδευσης. Ποιους θα επιλέξουμε, ποιους δικούς μας θα βάλουμε, τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί. Η απάντηση σχεδόν είναι πάρα πολύ απλή. Κείμενες διατάξεις κατά την νομοθεσία, που σημαίνει ανοιχτή προκήρυξη, αδιάβλητη επιτροπή αξιολόγησης και απόλυτη, επαναλαμβάνω, απόλυτη πολιτική ανεξιθρησκεία. ΑΕΗ. Εδώ είμαι πιο φορτισμένος, θα με συγχωρέσει ο κύριος Φορτσάκης. Θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος, να πω τα εξής, τα απλά. Προφανώς οι διοικητικοί επιστρέφουν
γιατί όπως έχουν αποδείξει όλες οι μελέτες που έχουν γίνει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι υπάρχοντες είναι πολύ λιγότεροι από τους απαιτούμενους. Αλλά και εδώ θα τους ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Θα τους ζητήσουμε να φτιάξουν μια συνθήκη ώστε να είναι πιο προσωπική η σχέση του τμήματος με τους φοιτητές. Εδώ μπαίνει το μεγάλο ψευδοπρόβλημα των αιωνίων. Είναι ψευδοπρόβλημα για τους αιωνίους, κάποιοι έχουν αποβιώσει. Από τους αιωνίους κάποιοι έχουν μεταναστεύσει. Από τους αιωνίους κάποιοι έχουν κάνει τελείως διαφορετικές δουλειές. Πρέπει να βρούμε όμως ποιοι έχει νόημα, αν θελήσουν, να μπορούν να επιστρέψουν. Και αυτό δεν μπορεί παρά να γίνει σε προσωποποιημένη βάση με τη βοήθεια του νέου είδους διοικητικού προσωπικού που θα έχουμε στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το εύκολο, κύριε Βορτζάκη. Το δύσκολο είναι το εξής. Είναι μια διατύπωση που τη λέω χρόνια, από τότε που άρχισε το κακό. Ο νόμος Διαμαντοπούλου υπήρξε η απόλυτη καταστροφή για την ανώτατη εκπαίδευση. Τελεία και παύλα. Απόλυτη καταστροφή, διότι κάποιος κάπου πέρασε από την Αμερική, κάτι νόμισε πως κατάλαβε με τα συμβούλια ιδρύματος και ήρθε να τα επιβάλλει εδώ, χωρίς να καταλαβαίνει γιατί και πώς συμβούλια ιδρύματος με πολύ διαφορετικό ρόλο λειτουργούν άριστα στην Αμερική. Είναι θέμα ειδικής διαλέξεως, συζήτηση, ό,τι θέλετε, δεν είναι τη στιγμή. Κατεδάφισε ό,τι έμενε όρθιο σε συνάρτηση με μια απόλυτα συστηματική διαδικασία κατασυκοφάντησης του οτιδήποτε είχε πετύχει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο από το 82 και μετά, και από ότι με τις φοβερές προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού από το 82 και μετά είχε κατορθωθεί να επιτευχθεί. Κρεμαστήκαν στα μανταλάκια κυριολεκτικά ο Μιλόπουλος και ο Πελεγρίνης για λόγους που δεν είχαν καμία σχέση με έργο ή δουλειά στο Πανεπιστήμιο. Κάθε ένας που έλεγε διαφορετικά ήταν στη λογική για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και η πηγή του κακού στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πανεπιστημιακή. Η πανεπιστημιακή προς την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς και κάτι σημαίνει αυτό. Ο νόμος Διαμαντοπούλου παρουσιάστηκε, έχει επενδυθεί με την ιδέα ότι ψηφίστηκε από τεράστια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αλλά η πλειοψηφία αυτή αγνόησε ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πανεπιστημιακοί όλων των κομμάτων είχαν εκφράσει συστηματικά πριν υποβληθούν στην κομματική πειθαρχία την αντίθεση στον νόμο. Ας τα πάρουμε αυτά και ας ξεκινήσουμε από την αρχή, προφανώς με πρώτο μέτρο την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος. Δεν ξέρω αν έχετε συνδυάσει τα Συμβούλια Ιδρύματος με την εξέγερση του Χονγκ Κονγκ. Διότι η εξέγερση του Χονγκ Κονγκ έγινε επειδή η Κίνα ήθελε να επιβάλλει προεπιλογή στου ποιους οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ έπρεπε να ψηφίσουν για τα αντίστοιχα αξιώματα. Ακριβώς αυτό κάναν τα συμβούλια του Ιδρύματος, προκειμένου μακαρθικό το τρόπο να αποβληθούν ως υποψήφοι όσοι δεν είχαν την έγκριση και την γνώμη της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα τα συμβούλια Ιδρύματος καταργούνται. Προφανώς νόμος καταργείται με νόμο. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα εις βάρος των συμβουλίων αυτή τη στιγμή. Αμέσως όμως τα συμβούλια Ιδρύματος με όλες τις διατάξεις που πάνε μαζί θα αλλαχθούν από ένα άλλο νόμο. Μια διευκρίνηση που νομίζω είναι απαραίτητη. Αυτά όλα όσα είπα δεν αφορούν τα περισσότερα από τα μέλη που συμμετείχαν στα συμβούλια Ιδρύματος. Τα περισσότερα από αυτά συμμετείχαν εκεί με ανιδιοτέλεια, γιατί πίστευαν ότι αυτός ο νόμος μπορεί να αλλάξει επί τα βελτίωτα πράγματα. Το τιμούμε αυτό. Όπως τιμούμε ιδιαιτέρως όσους ξένους, το είπατε χτες και σε αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ήρθαν εδώ ανιδιοτελώς, γιατί νόμιζαν ότι τα συμβούλια όπως είχαν στηθεί εδώ ήταν ίδια με τα συμβούλια της Αμερικής. Δεν κατάλαβαν ότι έτσι εντάσσονταν σε ένα αφήγημα, σε μια πορεία, σε μια διαδικασία που τους έφερνε αντιμέτωπους με το σύνολο των πανεπιστημιακών. Θα τους ζητήσουμε λοιπόν, υπό μία έννοια, συγγνώμη, γιατί βρέθηκαν αφελώς ίσως εκεί που βρέθηκαν και θα τους ευχαριστήσουμε για την προσπάθεια να βοηθήσουν.
Κύριε Υπουργέ, να σας παρακαλέσω να συντομεύετε, γιατί έχουμε προπολού υπερβεί το χρόνο. Με συγχωρείτε, δεν έχω εμπειρία και... Γενικά ναι. Έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επιδείξει ανοχή σε όλους. Παρόλα αυτά, ας κάνουμε τώρα μία προσπάθεια για να δώσουμε στη συνέχεια και το λόγο σε κάποιους βουλευτές. Πολύ συνοπτικά λοιπόν και ευχαριστώ για την κατανόηση, κυρία Πρόεδρε. Πολύ συνοπτικά. Μετά την παιδεία υπάρχουν τα θρησκεύματα. Θρησκεύματα στον πληθυντικό, επιταγή του Συντάγματος η εγγύηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Οι οργανωμένες θρησκείες, ωστόσο, τις τιμούμε όλες, διότι με το δικό τους τρόπο η καθεμιά προβάλλει, μορφοποιεί μία αίσθηση ιερού που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι. Το ιερό είναι απαραβίαστο. Ο σημαντικότερος όρκος στα ελληνικά είναι «σε ό,τι έχω ιερό», όπου το «ότι» δεν προσδιορίζεται, γιατί ακριβώς δηλώνει την αυθόρμητη άνεξη θρησκεία του ελληνικού λαού. Προφανώς και ορθώς, ιστορικά ορθώς, επικρατούσε αυτή η θρησκεία είναι ορθόδοξη, τη σεβόμαστε απολύτως. Εμένουμε στρατηγικά στην άποψη ότι η Εκκλησία και το κράτος πρέπει να διαχωριστούν, αλλά αυτή η πορεία είναι, ας το πούμε, μακριά, δύσκολη και πρέπει πρώτα να αρχίζουν να εκλογικεύονται αυτοί οι σχέσεις, όπως κατά τη γνώμη μου υποδειγματικά έγινε την πρώτη μέρα που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, όταν ο Πρωθυπουργός πήγε πρώτα στον Αρχιεπίσκοπο και μετά ορκίστηκε με πολιτικό όρκο, χωρίς κανένα πρόβλημα, δείχνοντας έτσι έμπρακτα ότι βήματα προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας του κράτους από της Εκκλησίας μπορούν να γίνουν σύντομα. Έχω κάτι που τα νόμιζα ωραία ως κλείσιμο για την ομιλία, που απευθύνονταν στους συντρόφους του ΚΚΕ. Έχω δύο τσιτάτα του Μάρξ, για να εξηγήσουν, να τα πω. Γιατί το ερώτημα είναι πώς εγώ που θεωρούμε μαρξιστής βεβαίως, και το ξέρετε όλοι, μπορώ να έχω τόσο γενική απεύθυνση. Τα τσιτάτα του Μάρξ είναι δύο. Το ένα είναι... το προλεταριάτο δεν θα απελευθερωθεί αν δεν απελευθερώσει την κοινωνία ολόκληρη, άρα και τους νυν αντιπάλους του πολιτικούς και ιδεολογικούς. Και το δεύτερο είναι, αν οι σύντροφοι του ΚΚΕ μου επιτρέπουν να τους αποκαλούν σύντροφους, ότι οι κομμουνιστές, λέει το Μανιφέστο, δεν ξεχωριστό κόμμα. Είναι εκείνοι που βάζουν το συμφέρον του όλου πάντοτε πάνω από το συμφέρον του μέρους. Ευχαριστώ πολύ.